Θα φτιάξουμε ένα κρεβάτι για τροχόσπιτο, το οποίο πρέπει να είναι ελαφρύ. Εδώ έχω σιδεράκια. Τίποτα, πρέπει δηλαδή πάση θυσίας να γίνει όσο πιο ελαφρύ γίνεται και όσο πιο δυνατό. Λελεγκάζει. Και θα γίνει γωνιακός καναπές μέσα στο τροχόσπιτο. Αυτό θα είναι επί 60 τώρα. ...36 και 35. Είναι πάρα πολύ καλό, ικανοποιημένος, πάρα πολύ. Θα μπορούσα να γλιτώσω 1,5 κιλό με το αλουμίνιο, αλλά θα μπορούσα, ή θα ήμουν αναγκασμένος να βάλω λίγο πιο χοντρά αλουμίνια, γιατί δεν έχουν την ίδια δύναμη. Εντάξει, άμα πέφτουν όλα τα κιλά εδώ έτσι, δεν τώρα που κάθομαι εδώ. Δεν πέφτουν εκεί 90 κιλά πάνω. Τώρα που κάθομαι εδώ πέρα είμαι καλά. Εννοείται. Ναι, ωραία, άρα είναι επιτυχία. Και κοίτα πόσο, ελαφρύ είναι. Όχι, ρε φίλε. Τι λες τώρα, ναι. Πλάκα κάνεις. Τι κάθομαι εκεί κάνω τόση ώρα. Ναι, ρε εσύ. Και τώρα θα γίνει εδώ το γάμα. Αλλά πριν... Να βγάλουμε τα πράγματα από μέσα, να το βάλουμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο πριν. Αμετρημένα όλα. Λοιπόν, πίσω, τέρμα πίσω, μπορεί να έχει ένα, μία σωλήνα για να μην κουνιέται και καθόλου και στο έτσι. Μία πέρα ως πέρα. Και σε σημείο που να σταματάει. Να μου το κάνει stop. Τα κουτιά. Ναι. Θα βάζω αυτά τα κουτιά. Είναι η πιο εύκολη φάση. Για να δω, παντού παίρνει κουτιά, Μάγδα. Και όχι μόνο κουτιά, παίρνει κουτιά. 4 δηλαδή. Και έχει μέσα... Όχι, όχι. Άρα αυτή είναι... Της γωνία. Αυτή είναι η γωνία, προσοχή, πολύ θέλει. Θέλει πολύ προσοχή, άρα από εδώ θα μπει. Πού είπαμε, τρία κουτιά και ένα η γωνία... Αυτή η γωνία είναι εδώ μέσα. Εδώ μέσα βάζει ολόκληρο με την κυριό στο ένα, που έχει τα τρία. Λοιπόν, θέλει τώρα ένα σύντρο από εδώ. Πολύ λεπτό. Για να δέσει όλο το πράγμα. Θέλει το κουτί τώρα να πάει πίσω και πού το σταματάει. Ακριβώς εκεί θα το σταματάει. Αυτού δεν θα βάλεις τέτοιο. Μέχρι εκεί το κουτί. Στο κούφιο που δεν χωράει δεν θα βάλεις σίδερο. Ναι, ναι. Θα το βάλω για να μην κουνιέται. Μηδένει όλη την κατασκευή. Θα το κόψεις. Δεν θα το αφήσεις εκεί. Έχει να κάνει με, με το δέσιμο της κατασκευής εδώ τώρα. Δεν θα μπαίνουν οι καρέκλες. Δηλαδή θα έχουν... Ποιες καρέκλες. Ποιες καρέκλες. Σε αυτό θα μπαίνουν καρέκλες, τραπέζια κτλ. Α, εκεί θα το αφαιρέσω. Αυτό σου λέω. Θα φτάσω εκεί. Το βγάζω, το φερώ εκεί. Το... Δεν μπορώ να το μαντέψω από τώρα. Δηλαδή να το απολογίσω από εδώ όπως είμαι. Το τσιμπίδα που είναι. Πολύ ίδιο. Έτσι. Αυτό μάλιστα. Με τις άλλες στα χέρια τώρα. Καλή. Α, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία, εκεί είναι τα κουτιά. Η FDA, τι είναι. Η FDA, πόσο. Α, έχεις. 700. Όχι FDA, κάτι με X είναι στο τέλος. Η AX, ναι, κάπως έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να πω. Όχι. Δώσουν τα κουτιά, ρε φίλε. Τίποτα, μια πόντα, ρε. Τώρα το έδεσαι και στο έτσι. Βλέπεις. Ναι. Και σταματάει τα κουτιά. Αυτή ήταν η κατασκευή. Και τώρα βάζω το γάμα. Αυτό έχει τελειώσει εντελώς. Λίγο καθάρισμα θέλει. Βάζω το γάμα. Μιλάμε για τα κουτιά αυτά. Θα πάρουμε πολύ πράγμα. Πρέπει λίγο. Έτσι, ναι. Το μικρό είναι από εδώ, ε. Ναι. Ναι, το μικρό είναι από εδώ. Ναι, ναι. Ωραία, θέλει λίγο προσοχή αυτό. Πιο στενά όλα, μικρά αυτά. Είσαι καλλιτέχνης, ρε φίλε. Ήταν δουλειά μου με αυτήν. Ναι, δεν έχω ξαναδεί παιδιά το Βασίλη να δουλεύει, έτσι.
Και δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Όχι, δεν τον έχω ξαναδεί. Για κάτσε να το βάλω λίγο πάνω. Πόντα με τα μηχανάκια. Και καμιά πίτσα που το βλέπω που τρώω. Αλλά... Πόσα κιλά είναι αυτό. Θα φέρω και... 15. Πρέπει να φέρω και τη ζυγαριά. Να το ζυγίσω. Για να δω. Να το βάλω τώρα αυτό. Τώρα τα χημική, τη βλέπεις. Μέσα. Κάτσε λίγο. Να, την έχω πρόχειρα τώρα εκεί. Που είναι ανάποδα. Πρόχειρα την έχω. Να πάρω τα μέτρα για να φτιάξω το πλαϊνό. Κοίτα πόσο ελαφρύ είναι. Σιγά. Εδώ θα είναι. Μπορώ να το βάλω και κάτι εκεί να μην ακουμπάει εδώ. Τα λεβές. Τα λάστιχα, πάρεις τα λάστιχα. Άμα δεν μ' αρέσει τώρα το ύψος, το κόβω τα πόδια. Όχι, γιατί αφού θα βάλεις αυτά. Ναι, επειδή μου θα σηκώσει αυτά. Εντάξει, ωραία. Να μετρήσω τώρα, θα υπολογίσω ότι δεν θα κουμπάει. Το έκανες τέλειο, Βασιλή, γιατί αυτή η αποθηκευτική χώρα εδώ τώρα, που θα έχεις μέσα, αυτά εδώ, είναι τεράστια. Ναι. Αν έχεις τρία τέτοια κομμάτια, πλάκα κάνεις. Μέχρι παπλώματα το χειμώνα βάζεις μέσα. Τι λες τώρα. Λοιπόν, εδώ τώρα... Πολύ μεγάλα τα χιβώτια. Σε αυτή τη φάση... Θα είναι τρία. Και από εκεί, γωνία, θα φτιάξω. Θα παίρνει. Ε? Και από και κάτω και η γωνία θα παίρνει. Ναι, ναι, ναι. Θα δω μετά πώς θα τον ντύσω, πού θα μπαίνει, πώς θα μπαίνει τι. Πάντως εδώ ένα, δύο, τρία κουτιά μπαίνουν σίγουρα. Εδώ το έχω αφήσει λίγο στην άκρη. Εδώ θα μπει κουζινάκι, θα κουληθεί με αυτό. Αυτό θα είναι η κουζίνα εδώ όλο. Μέχρι εδώ θα είναι η κουζίνα. Μέχρι εδώ αυτό. Τίποτα μικρούλι. Μέχρι εδώ κιόλας. Να πάει έτσι. Μπορώ να τη βάλω και έτσι την κουζίνα. Να είναι έτσι. Για να μπορείς να. Βασικά όταν θέλω να ανεβάσω το μηχανάκι, το θέλω αυτό το χώρο. Άρα κουζίνα θα πρέπει να κάνει ένα κλακ, να πάει στην άκρη με το ποδήλατο. Και το, και το 125 δεν το χωράει. Στο ύψος το παίρνει. Χωρίς να κάνεις τίποτα. Ναι, έτσι. Να μπει ενδιάμεσα και μέσα. Ναι, ναι, εδώ έτσι. Το χωράει. Μπαίνει. Στο μάκρος το παίρνει. Ναι, στο ύψος το παίρνει. Στο ύψος ίσως να φέρει. Απλά δεν θα παίρνω εκείνο γιατί είναι λίγο. Θες ράμπα, ναι, κουραστείς ναι, και τέτοια, ναι, αλλά στην ανάγκη, άμα θέλω να το χρησιμοποιήσω, το πεζό θα παίρνω, που δεν θέλει ράμπα, τάκ, τάκ. Λοιπόν, έχουμε εδώ... Να το κάνεις από μπροστά, δεν το σκέφτηκες καθόλου. Να κάνεις μια βάση από μπροστά. Όχι ρε, παίρνει το μέσα. Λοιπόν, δεν θα το φέρω μέχρι τέρμα. 77. Θέλει δύο πόδια από εκεί. Να τελειώσουμε με το θέμα κόβω σίδερο. Βασίλειο, Πουλίβιο, ταιριάζουν και τα ονόματα έτσι. Με όποιον δάσκαλο που κάτσεις το σαπούνι σου χαλάς. Δεν έχουμε ίσο γωνιακό καναπέ. Τι λες. Τι λες. Πολύ ωραίο, τι Βασίλη. Λες. Ναι. Θα κάνει κάμπερ αυτό. Ποιο πολύβιο. Αυτό. 1,5 μέτρο. Α, εδώ. 1,5 μέτρο κάμπερ. Από πάνω θα βάλουμε φωτοβολταϊκό, είναι έτοιμο. Έχει έτοιμη και τη σκάρα. Αυτά. Σε φωτογραφία μοιάζουν το ίδιο. Ναι. Και είναι διπλάσιο. Ναι. Από πάνω φωτοβολταϊκό, στο ένα και στο άλλο καζανάκι για ζεστό νερό. Βάλει και ένα κουδούνι να χτυπάει. Λοιπόν. Ναι, έτσι λοιπόν. Θα το καθαρίζω και με άζαξ το φωτοβολταϊκό κάθε μέρα, γιατί το φτάνω.
Κουλήσει από κάτω. Τι λες, Βασίλειο, δεν σ' άκουσα. Τελευταίες κουλήσεις. Πρέπει να κουληθεί αυτό από κάτω τώρα, γιατί. Ναι, ναι. Από εδώ είναι πρόχειρα. Ναι, ναι, το κουλήσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω φτιάξει την κατασκευή στέγνωσης τώρα. Θα ντυθεί αυτό το πράγμα, δεν θα φαίνεται έτσι. Μιλάμε για πολύ ελαφρύ. Κοιτάξτε πώς πιάνουμε τα δύο δάχτυλα. Με τσουνάει το χέρι τώρα. Τίποτα. Να είναι 20 κιλά. Θα βάλω και το... και τις τάπες τώρα. Θα ντυθεί, θα βλέπετε συνέχεια να εξελίσσεται το μηχάνημα. Δεν έχει στεγνώσει καλά, εγώ παρ' όλα αυτά θα το βάλω μέσα. Γιατί αύριο θα πρέπει να φτιαχτούν και τα υπόλοιπα κουζίνα με ίδιο υλικό και plexiglass, πώς το καρβουνικό, πώς το λένε αυτό. Ναι. Πολύ καρβουνικό. Θα γίνει... θα ντυθεί με πολύ καρβουνικό. Βάζω τα καπάκια εδώ πέρα. Να μην ξύνει το κάμπερ από κάτω. Αυτό δηλαδή, ένα απόγευμα να το κάνω αυτό, άλλο ένα απόγευμα να το κάνω να γίνεται διπλό και την κουζίνα και μετά το στέλνω στο Ζαπέτα να περάσουμε κουνουπιέρες, να κάνουμε και ένα απόγευμα ακόμα. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ 3 μήνες να το φτιάχνω, έχω δουλειές, δεν... Πρέπει να γίνει, να πάω σε άλλο. Να ασχοληθώ με κάτι άλλο μετά. Να το κάνω χρήση. Αυτό εδώ πέρα. Δεν έχω. Δεν πειράζει πολύ. Βλακία, έκανα χέρι να το βάλω. Α, δεν πειράζει. Για να δω τώρα πώς θα πει. Θες να το πάρουμε μαζί. Ανοίξει η πόρτα εκείνη, να πει έτσι, να κάτσει κάτω και μετά να στρίψει. Δεν ξέρω αν αύριο το κάνω. Θα γίνει το τραπέζι. Το οποίο τσακ θα μπαίνει μετά και θα γίνει κρεβάτι το τραπέζι. Εδώ θα μπει κουζίνα, ψυγείο. Και κάτω από αυτό θα μπουν συστήματα
ρεύματος, διάφορα συστήματα. Κάτσε λίγο. Ναι, κοίτα το πόδι. Θα μπορούσε να είναι πιο χαμηλό, λες. Είναι χαρά. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ. Και θα συνεχίσει εδώ το. Θα φτιάξω άλλα. Όχι άλλα, αυτά θα φτιάξω. Θα τα κάνω μια πατέντα. Ναι. Λοιπόν. Είμαι πολύ άνετα. Ναι. Ο Βασίλειο κοιμάται. Ναι, και εδώ θα είναι, κοίτα, αυτό, θα βάλω ένα τραπέζι το οποίο θα πηγαίνει έτσι. Ακόμα και ανοιχτή η πόρτα να είναι, θα τραβιέται προς εδώ. Και ένας θα τρώει από εκεί. Βλέπεις. Ναι. Και εδώ, πρώτη φορά το δοκιμάζω. Θα είναι λίγο πιο ψηλό εδώ. Το ίδιο θα είναι σε εκείνο το σημείο, Βασίλ. Το ίδιο πράγμα όπως από εδώ μεριά θα είναι. Ναι, επίσης που είσαι κάτι εδώ. Και κοινήσεις τα πόδια έτσι. Πολύ άνετα, φίλε. Σωστός. Πολύ άνετα. Και ο άλλος θα καθίσει από εδώ, ο άλλος θα κάθεται από εκεί. Ναι, εμείς είμαστε στην πλειστή και ο άλλος χαζεύει εδώ. Ακριβώς. Μπορείς να φανταστείς, έχετε τέτοιους χώρους εδώ μέσα. Ναι. Περνάω και αν το δω. Εντάξει, σκεφτό πάντα, αλλά άμα θέλω να με βάλει, θα σου βγω έξω, φίλε. Μπορεί να τα έχει όλα. Να πιάσει το παιδιόδια τζαμπέ. Να είσαι, να το πιάσει με το χέρι και να το πα. Τώρα αυτή τη στιγμή βάρινε. 20 κιλά. Πόσο θα βάρινε. Τόσο. Από ό,τι είναι μαμά. Βάλω τώρα η κουζίνα, θα είναι πανάλαφρη. Δηλαδή μπορεί να βάλω και πιο λεπτό σίδερο. Δεν θα έχει πλέγμα η κουζίνα. Mm. Το έκανε λίγο πιο μεγάλο, το στρώμα θα έρθει εδώ. Εδώ θα έρθει το στρώμα. Και εδώ πέρα μετά... Εδώ μπαίνει το κουτιά. Αυτό δεν θα είναι εδώ. Βλέπεις που δίζει. Ναι, ναι. Δεν θα είναι. Όντως ο άλλος το τραπέζι σπαστό θα είναι. Τσακ, τερματίζει. Ναι, απίθανη χώρη. Απίθανη πολύ. Και αυτά τα κουτιά, ρε φίλε, είναι από πολύ μεγάλα. Τώρα στο βίντεο μπορεί να φαίνονται μικρά. Αλλά είναι πολύ μεγάλα τα κουτιά. Ολόκληρο είναι το παιδιό. Θα έχουν μαγνήτη. Θα έχουν μαγνήτη για να μην φεύγουν. Ισχυρό μαγνήτη μπορεί να έχει ό,τι θε. Μπορεί να έχει 70 κιλά μαγνήτη, να τον τραβά και να μην βγαίνει. Ναι, ναι. Εγώ θα βάλω μικρού μαγνήτε, αλλά θα είναι 2-3. Για να μπορώ, δηλαδή αν το δω είναι πολύ σκληρό, θα βγάλω τον έναν. Εδώ θα ντυθεί. Αυτό θα συνεχίσει να έρθει έτσι, και εδώ θα ντυθεί. Και αυτό ο χώρο θα ανοίγει μια πόρτα από εκεί και θα βάζω ομπρέλε. Κατάλαβε από την έξω μεριά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή έτσι το έχω στο μυαλό μου. Βασικά το έχω στο μυαλό μου αυτό να μην είναι γάμα, να είναι μονό και να είναι εδώ, στην άκρη και να είναι εδώ η κουζίνα. Αλλά τελικά δεν βολεύει έτσι. Όχι, όχι. Το έκανες πάρα πολύ ωραία. Έχεις αναπτύξει εδώ τώρα πολλούς χώρους. Ναι. Έτσι. Τώρα επόμενη φάση. Έχει γίνει πολλούς χώρους. Εδώ πέρα χωράνε 3 άτομα άνετα. Άνετα. Και 4 να καθίσουν να μιλήσουν, να κάνουν. Άλλο το να δεις. Ένα εκεί που κάθεσαι εκεί. Τι, πολύ είναι. Έλα πιο εδώ να δεις. Η επόμενη φάση είναι εδώ πέρα ένα επιπλέον μικρό. Και εδώ στις γωνίες
Να μην μου εμποδίζουν στο κεφάλι. Ναι. Εδώ πέρα να φτιάξω. Εκεί άμα το κάνεις θα εμποδίζει. Δεν θα εμποδίζει. Το έπιπλο. Σε εδώ. Εκεί θα εμποδίζει, ναι. Δεν βάζω. Για ποιο λόγο να βάλεις. Αφού τα έξω όλα από κάτω. Εδώ πέρα θα βάλω ένα σαν κορνίζα. Ναι. Τη γη μάλλον, δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάτι θα βάλω εδώ πέρα, ένα όμορφο. Και εδώ πέρα όλο αυτό έτσι θα είναι με τα πιτσαρία. Ναι. Η οποία θα είναι σαν χουνοδοτή. Ναι, ξέρω, ναι. Για να έχει διχρωμία. Βελουτέ. Ναι. Να έχει διχρωμία. Όχι, άμα το βάλεις μια πιτσαρία, Βασίλη, θα δείξει διαφορετικά εδώ μέσα. Ναι. Εντάξει, η χώρα είναι πολύ. Τέσσερα άτομα τρώτε άνετα εδώ μέσα. Άνετα τρώτε. Λοιπόν, άνετα. Τώρα το χειμώνα θα έχει ένα χαλάκι ωραίο. Χαλάκι, εδώ θα είναι επενδυμένο. Τα πιτσαρία εδώ πέρα. Ένα λουλουδάκι και θα κρέμεται έτσι. Θέρμανση και κλιματισμός στανταράκι. Πολύ μικρή κουζίνα. Πολύ μικρό ψυγείο. Γιατί πάνω και σε εστιατόρια συνήθως. Όταν πάω κάπου, εγώ θέλω να πάω σε εστιατόριο. Και το τραπέζι το οποίο θα κουνιέται και μετά θα μπαίνει εδώ κλακ και θα γίνεται διπλό. Ναι, ναι. Και το κομμάτι που θα είναι εδώ πέρα έχει εδώ ένα χώρο ελεύθερο, θα μπαίνει από εδώ κάτω. Κοίταξε να σου πω, το πάτωμα είναι τόσο καλό ωραίο, απλά για να μην φθέρθει, είναι, το πάτωμα είναι τέλειο, έτσι. Όχι η μοκέτα, για να είσαι ξυπόλυτος. Ναι, ένα χαλάκι, ένα έτσι, ένα διάδρομο. Χλωδωτό, να είναι μαλακό. Ναι. Ναι, εδώ ναι, θα ναι. Είναι τα παπούτσια και μετά πατάς ναι. Εδώ πέρα ένα μικρό έτσι. Ναι. Πατάς και ευχαριστιέσαι. Χώρη, κάτσε καλά. Ναι, ρε Σιφίλμπα, είστε πάνω μέσα. Όπως σκέφτομαι. Τρία τέτοια κουτιά, πλάκα κάνεις. Και το κρεβάτι σταθερό. Ναι. Και εγώ θα περίμενα. Είναι... Άμα μπήκε εδώ στη γωνία το κουζινάκι που λες. Ναι, εδώ θα είναι. Ναι. Μπήκε το κουζινάκι. Δεν θέλω να με κρύβει. Δεν θέλω ψηλό. Δεν έχω ανάγκη από παραπάνω χώρους εδώ, ναι. Να με κρύψει κάτι. Εδώ είμαι εντάξει για να δω... Εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση. Για να δω λάπτοπ. Ναι, να κάνω μια ερώτηση λίγο κάτι. Είμαι εντάξει, με έχει κάτσει καλά. Εδώ βάζει ναι. Μαξιλάρι. Έχει μαξιλάρια εδώ. Ναι. Τα οποία θα τα βάζει για να κοιμάσαι. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Να πάω να πάρω ακόμα ένα τέτοιο τραπέζι. Βάζω εδώ κλακ και είναι εκεί πέρα κλακ. Αλλά μετά. Τι θα βάλω εδώ πέρα. Γιατί να μην είναι σπαστό το τραπέζι να κατεβαίνει κάτω. Να είναι βεδομένο στον τοίχο και να είναι σπαστό. Παπ, να κατεβαίνει κάτω. Τάκ, να κλείνει. Γιατί αυτό το παίρνει και έξω. Χωρίς να κάθεσαι να στείνει τραπέζι. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Εννοείται ότι έχει ένα τραπεζάκι πάρα πολύ ωραίο, ποιοτικό. Ναι, πρέπει να το στήσει αυτό. Ναι, εκείνο. Εντάξει, εκείνο θα το έχει στο φόρο μπαγάζι από το αυτοκίνητο. Εδώ λέμε τώρα. Να τα κάνει όλα εδώ μέσα. Ναι. Εντάξει, τώρα τόσο αποθηκευτικούς χώρους όμως. Απλά αυτό βλέπω. Δεν χρειάζεται να βγαίνει ολόκληρο. Το καπάκι δεν το χρειάζεται το κόκκινο. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να το ανοίξω. Καταλαβες. Εντάξει, εδώ δεν θα βγάζει. Δεν θα μπορεί να βγαίνουν αυτά συνέχεια, Βασίλειο. Θες να πάρεις ένα sleeping bag. Κάνεις μια εδώ, τερματίζεις το τραπέζι, πήρες τη θέση. Τσακ το κλείνεις, δεν το βγάζεις. Τσακ πέρες τη θέση. Θα κουμπάει στους μαγνήτες, κλακ, θα κάνει μια έτσι πίσω. Εντάξει, πράγματα τα οποία δεν επηρεάζονται από τη σκόνη. Τι σκόνη έχει εδώ, πότε βρει. Μπορείς να τα ξανοίξεις τα καπάκια. Εντάξει, μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα. Συντόνια εκεί μέσα κτλ. Μπορείς να βάλεις κουβερτούλες. Αυτό τώρα εδώ μέσα θα είναι συνιαρισμένο, ρε φίλε. Δεν θα είναι σκόνη εδώ τέτοια. Όσο συνιαρισμένο και να είναι, δεν πάει. Συνιαρισμένο, κλείνει το παράθυρο, μα περνάει αυτοκίνητο. Πουθενά θα κλείνω το παράθυρο, δεν αφήνω έτσι σχήμα. Ναι. Να του μανιάσει μέσα εδώ. Τα ρούχα για να αλλάζει και τα λοιπά. Έτσι. Αυτά όλα σε αυτό, στο αυτοκίνητο. Ναι, εδώ αλλάζω εγώ τώρα. Ναι, εννοείται. Ναι. Ωραίο. Ντουζ, γιατί. Χημική τουαλέτα. Χημική τουαλέτα θα έχει. Ντουζ, υπάρχει ένα προτζέκτορα που το τραβά για να δει τηλεόραση. Ναι. Σαν πανί. Ναι, το πανί για προτζέκτορα. Ναι. Αυτό τι θα κάνω, αυτό είναι πολύ φθηνό. Ναι. Θα πάρω ένα εγώ, αυτό έχει και επαναφορά. Ναι. Βασικά θα βάλω εδώ πέρα ένα μορκασέρ να στέκεται εδώ. Μετά θα είναι ο προτζέκτορα εδώ στη γωνία, δεν θα φαίνεται. Θα το τραβάω έτσι, οπ, και θα πιάνω από εδώ. Ναι. Και εδώ θα γίνει. Θα τεντώνεται, ναι. Θα γίνεται ένα παραβάν. Παραβάν. Εδώ πέρα θα έχει βρύση με σπιράλ.
Εδώ θα βάλω ένα δίχτυ. Δίχτυ που... Ναι, ναι. Και γιατί το βάλεις το δίχτυ εδώ? Πώς να βάλεις? Είναι κρεμάστρα μικρή. Γιατί, για να... Όχι για να έχω κρεμασμένα παιχνιδιά. Ναι. Να είναι καραγιός μπερντέ. Εκείνη την ώρα που κάνεις μπάνιο, ντουζ, χαλάκα να μπορείς να κρεμάσεις το παντελόνι ή το τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα μου πεις, είναι το ίδιο με ένα κάμπερ? Όχι, αλλά δεν είναι και τα ίδια τα λεφτά. Το ένα έχει 80.000, ξεκινάει από 80 και αυτό έχει 8. Ρε φίλε, πρακτικότητα, εννοείται ότι είσαι στη φύση. Εννοείται ότι είσαι στη φύση τώρα. Λοιπόν, έχεις δει κανένα νησί μέσα στο τροχόσπιτο όταν έξω κάνει, ρίχνει καρεκλοπόδαρα να κάνει μέσα μπάνιο? Όχι. Ναι. Λοιπόν, για να το δω. Σε μια δροσερή ημέρα, οκ. Okay. Αυτό θα πας σε κάμπινγκ. Και τον αέρα. Όχι ρε, πολύ πρακτικό. Σου είπα στην αρχή, ότι δεν, το βλέπα πολύ μικρό και εγώ γενικά, το χαλάει πάρα πάρα πολύ η εικόνα στο βίντεο με την έννοια που φαίνεται μικρό και είναι τεράστιο. Και τώρα φαίνεται μικρό που το δείχνεις. Τώρα ίσως εδώ να φαίνεται, αλλά εγώ όταν ήρθα έπαθα. Ξέρεις, λέω, αν είναι... όταν μπαίνω μέσα εγώ, εκεί μπορεί να φανεί ότι δεν είναι μικρό. Μα αφού μπαίνεις μέσα, ορίστε. Θα σου πω, όταν μπαίνεις και εκεί μπορεί να το καταλάβει άλλο το μέγεθος. Ρε Βασίλη, 4 άτομα τρώνε άνετα εδώ. Άνετα. Παίρνεις την ψησταριά που έχεις ψήσει έξω, μπαίνεις μέσα, πες ότι αρχίζει και ψυχαλίζει, κάνει και τέλειο. Τι πάρτι θα κάνουμε? Όχι, θέλω να σου πω ότι 4 άτομα άνετα τρώνε. Εγώ μέχρι 2 είμαι, 3 βαριά. 3 άτομα βαριά. Ναι, ρε Βασίλη, έχεις κάποιους φίλους. Ήρθε ένας φίλος σου με τη γυναίκα του. Κάτι, οτιδήποτε. Είστε εκείνη την ώρα και τραβάτε εσείς βίντεο με την Μάγδα. Είστε σε αποστολή. Τους λέτε, παιδιά, ελάτε να. Δείξε λίγο εδώ πέρα. Εδώ πέρα μπαίνει στο λουκι αυτό εδώ μέσα. Μπαίνει μια. Το περνάς μια έτσι. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Το κορδόνι. Ναι, μια τέντα. Ναι, την ναι. Έχω. Έχω κλιματισμό. Έχω θέρμανση. Τα οποία θα μπουν μπροστά. Ναι. Κλιματισμός μέσα θα είναι. Ναι, ναι. Η θέρμανση είναι έξω. Κλιματισμός θα τον έχω εδώ πέρα όταν έχει ζέστη. Θα τον έχω εδώ. Και όταν οδηγώ θα τον βάζω στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Το δέναμε ένα. Κάτι το δέναμε πηγαίνει. Ναι, ναι. Μετά μόλις αυτά θα το βάζω εδώ πάνω. Ναι. Να ρίχνει τον αέρα. Ο κλιματισμός είναι φοβερός, φίλε. Γιατί σε ρίχνει παγωμένο αέρα. Και εδώ πέρα, για όσους δεν πιστεύουν, σας το λέω εγώ εγγυημένα παιδιά, χωράει άνετα το CB725. Άνετα. Άνετα. Σας το λέω εγώ εγγυημένα. Ναι. Να βάλεις τους χαλκάδες κάπου κάτω, να μπορεί να το δένεις το μηχανάκι σου και το κατεβάζεις άνετα. Άνετα το 125. Όσο περίεργα και να σας φαίνεται. Αυτό το στρώμα το ξέρω, γιατί το έχω κι εγώ στο κάμπερ 2 που φτιάξαμε. Και μάσε, όχι άνετα, και μάσε. Αυτό για να καταλάβεις τι θα κάνω. Θα το κόψω, θα το κάνω επέμβαση. Θα το κόψω εδώ. Θα το κόψω εδώ πέρα. Μισό λεπτό, να κλείσω λίγο κάμερα. Γιατί? Να το σταματήσουμε αυτό. Μπορεί να βαράει συνέχεια. Να βάλουμε κάτι από πίσω. Τώρα. Θα το κόψω εδώ και μετά θα φτιάξω ένα άλλο μαξιλάρι που θα έρθει πέρα ως πέρα. Ναι. Για να μην έχει αυτό το νεβατόρι. Αυτό το νεβατόρι είναι ωραίο όμως. Είναι σαν μαξιλάρι. Είναι ωραίο, είναι. Άμα το βάλεις από κάτω με ένα μαξιλάρι, έχεις φτάσει στο ύψος, είναι ωραίο στον ύπνο. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει που πήγαμε. Εδώ, εγώ πώς είμαι, έχω κενό εδώ, κοίτα. Εσύ καταρχάς το βάλεις ανάποδα τώρα, πρέπει να το βάλεις αλλιώς. Όχι, έχω κενό εδώ, κοίτα. Δεν σε πειράζει. Όχι, θέλω να σου πω πόσο, ότι έχω κι άλλο χώρο, άμα θέλω. Ναι, 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 ναι. Να βάλω τα πόδια εδώ, γιατί μπορεί να θέλω κι άλλο χώρο να το κόψω αυτό. Γιατί εγώ μέχρι εδώ είμαι. Εντάξει, και βάζεις κάτι σε αντίσταση. Όχι, θέλω να σου πω, μα θέλω κι άλλο χώρο εδώ πίσω. Α, ναι. Ναι, ναι, έχεις. Μπορώ ναι. Να το κόψω αυτό και να το κολλήσω. Ναι, αλλά εσύ είσαι ψηλός. Άμα κοιμάσαι τώρα εσύ από εδώ, μεριά Βασίλη, το χώρο αυτό το χρειάζεται. Δεν μπορεί να κρέμονται τα πόδια σου. Ξάπλωσε να δεις. Αυτόν το χώρο το χρειάζεσαι. Γιατί θα τραβήξει εκείνο εδώ μπροστά, θα βρει κάτι αντίσταση πίσω και τελείωσες. Ναι. Αφού είπες θα το κάνεις και διαφορετικά, δεν είπες? Ναι, θα το φέρω λίγο πιο εδώ για να γίνει. Για να γίνει με το άλλο. Θα κόψει το άλλο, έτσι δεν είναι? Ναι, θα γίνει τέλειο. Μετά θα κοντράρει, δεν θα μπορεί να έρχεται μπρος πίσω. Θα είναι μετά σούπερ. Ναι. Και τώρα είναι σούπερ. Εδώ θα ντυθεί, αυτό εδώ θα είναι ντυμένο, ναι. Δεν θα φαίνεται τίποτα εδώ πέρα. Και θα ντυθήσω με, θα έχει λίγο αφρολέξ αυτό το, ναι, ναι. Δηλαδή μαλακό. Ναι. Και μετά θα δω τι καλύματα θα βάλω, δεν θα αφήσω αυτά. Βάλε εγώ, εντάξει. Θέλω να παίξω με τα χρώματα, όχι ότι βρήκα και έβαλα. Θέλω να παίξω εγώ με τα χρώματα. Αυτό δεν σε αρέσει. Είναι πανέμορφο αυτό. Κοίτα, είναι ωραίο, αλλά άμα βάλω τα πιτσαρία,
Εδώ. Βάλω τέτοια, θα θέλω να το ταιριάξω ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι και αυτό το πόστερ που θα βάλω εδώ θέλω να ταιριάζει. Θα σου δείξω εγώ μια ταπετσαρία την οποία την έχω σε μυαλό, την είδα σε φωτογραφείο δίχρωμη. Πώς ήθελα να σου πω, μετά θα το στείλω να με το βάψουν άσπρο. Έξω, ναι. Ναι, και θα βάλω τις ρίγες έξω και, και ένα κουτί μπροστά. Ναι. Και θα είναι έτοιμο. Τώρα αυτή τη στιγμή πήρε 30 κιλά. Εγώ προσέχω πολύ. Να πάρει άλλα 30. Τι είναι. Τι είναι. Λιγάτα. Ναι. Να πάρει άλλα 30. 30 και 30, 60. Βάλε κλιματιστικά και νερά και τέτοια. Και 50 να πάρει. Και 150 κιλά να πάρει. Πολλά είπες. Δεν θα πάρει τόσο βασίλειο. Εγώ σου λέω ας πάρει. Δεν θα πάρει, δεν θα πάρει. Αυτό είναι 300 και 150. 120 θα πάρει, 110. Εκεί θα πάρει. Και εγώ εκεί λέω. Ναι. Θα είναι 410 κιλά. Τίποτα. 410 κιλά το Corolla δεν τα βλέπει. Είναι, δηλαδή τα παίρνει βάρνα. Και άμα χαλάσει το Corolla, του μπρόχνει και με τα χέρια στην ανηφόρα. που δεν θα χαλάσει. Θα συνεχίσει αυτό το project. Δεν ξέρω αν το κάνω ή αύριο ή μεθαύριο τα υπόλοιπα. Το τραπέζι θα πρέπει να διπλώνει για τέτοια. Θα το βάλω, θα το φτιάξω, αλλά δεν θα το βιδώσω. Θα πάω στο Ζαμπέτα να με ανοίξει τρύπες εδώ. Εννοείται. Ναι, δεν θέλω εγώ εδώ πέρα να πειράξω. Εγώ θα το φτιάξω, θα έχει την τρύπα κανονικά, θα είναι πεσμένο κάτω. Θα πάω εκεί, τσακ, τσακ, θα με το βιδώσει ο Ζαμπέτας. Δεν θα ανοίξω τρύπες. Το μόνο πράγμα που θα κάνω εγώ μόνος μου, και όχι τώρα, στο τέλος, θα είναι να γυρίσω την πόρτα από την άλλη μεριά. Ναι. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ήδη, αυτή τη στιγμή τώρα όπως είμαστε, ήδη εγώ θα μπορούσα, άμα ήθελα να πάω κάπου, δεν έχει πινακίδα ακόμα, φορτωμένο το φέραν. Αλλά θα περιμένω τώρα να βγουν τα νούμερα, αλλά αν είχε νούμερα τώρα αυτή τη στιγμή και ήθελα να πάω κάπου, θα μπορούσα ήδη να πάω για χρήση. Βέβαια. Θα είχα μερικές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούσα να πάω για χρήση. Κλάιν, τα πάντα έχει τώρα αυτή τη στιγμή μέσα. Κρεβάτι να κοιμηθείς, αποσκευές για να βάλεις αυτό τη βότη από κάτω. Αυτό το γωνιακό, Πολύβια, και το γωνιακό αυτό, ναι. Ας πούμε τη σκεπάζουμε και ζεσταίνουμε. Ναι. Και την κουφέρτη δεν την κάνω, θέλω το κάπου να την αφήσω. Την αφήνεις εκεί. Ναι, εκείνο είναι ίδιο φαρδί με αυτό εδώ. Ποιο στενό είναι. Όχι, ποιο στενό είναι. Ναι, αλλά μπορείς να αφήσεις μια κουβέρτα εκεί, μπορείς να αφήσεις ένα... Ναι. Ένα... Οτιδήποτε. Μια βερμούδα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτά θα τα βάζα πάνω στο τραπέζι. Ναι, ναι. Τώρα έχει αυτό το χώρο και το σκέφτηκα αυτό και λέω τι ωραία, ούτε να τραβάς, θες εκείνη την ώρα, παιδί, εκείνη την ώρα ζεσταίνεις, τσακ, πού το πετάξεις κάτω. Όχι βέβαια. Ναι, τσακ το βάζεις. Μα και οτιδήποτε μπορείς να βάλεις, και το ρολόι σου, τα αντικείμενά σου, άμα βάλεις πάνω ένα σκληρό, κάτι σκληρό, είναι σε τραπεζάκι. Μπορείς να βάλεις τα πάντα, το ρολόι σου, τα γυαλιά σου, θες να διαβάσεις ένα βιβλίο, ακουμπάς το βιβλίο στον ύπνο. Αν τα αφήσω έτσι, υπάρχει περίπτωση να πει νερό μέσα να βρέξει. Όχι βέβαια, με τίποτα. Και κατά κλεισμό να ρίξει, έτσι πως είναι δεν πρόκειται, με τίποτα να κάνει. Να τα ανοίξω λίγο γιατί. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, κατά κλεισμό μιλάμε τώρα σχετικά, έτσι. Απλά και σε μια δυνατή βροχή. Λίγο το, λίγο. Ναι, αν δεν φυσάει και εδώ ειδικά που είσαι εσύ, άστα να αερίζονται. Εδώ πέρα θα ανοίξω λίγο. Αυτό ρε φίλε, που δεν μπορείς να το έχεις ένα καγκού. Ποιο καγκού τώρα, καμία σχέση. Ποιο καγκού τώρα. Τα κουνούπια, τα τέτοια. Εντάξει, σίτε, έχεις σίτε αυτό. Αυτά θα σου βάλεις σίτες. Μόλις τελειώσω από εδώ, πάμε να βάλουμε σίτες. Αχα, ωραία. Σίτες. Σίτες οπωσδήποτε. Φώτα έξω. Λέω να βάλω φως. Αυτό είναι κανονικά, πάνω σηκώνεται έτσι. Ναι. Κανονικά. Ναι, δεν ανεφεύγει σίτα, είναι στάνταρ σίτα από εδώ. Αχα. Α, μάλιστα. Να αρίζεται. Ωραία. Μόλις τελειώσω από εδώ, θα το βάλω... Εκείνο κλείστο όμως. Μην το ξεχάσεις. Θα το βάλω... Γιατί από εκεί σίγουρα μπαίνει νερό, άμα είναι ανοιχτό. Θα το βάλω σίτες, στο Ζαμπέτα, φώτα. Θα βάλουμε δυο μικρά, έτσι, μικρούλια. Σποτάκια. Ναι. Ναι. Ένα κεντρικό, ναι, να φωτίζει. Και θα βάλω, σκέφτομαι πώς βάλω και τρία. Ένα εδώ, ένα εδώ και από την έξω μεριά. Γιατί, άμα θες τώρα... Βάλω ένα... Τι πάει στο χρώμα, δεν είναι. Μπού, δεν στο είπα εγώ. Άμα
μαγειρεύεις εδώ, μπορεί να έχει ένα φως εδώ, ρε φίλε. Ναι, θα, όχι, κι εγώ επιμένω. Αλλά επειδή έχει σποτάκι εδώ, θα βάλω σποτάκι, μήπως το γυρνάει από εδώ. Καλή φάση, και το ένα και το άλλο. Αλλά... σίγουρα το από έξω είναι πιο καλό, έτσι. Επειδή εγώ τώρα θα μπορώ να βάλω την τέντα είτε από εδώ είτε από εκεί και να κάτσω είτε από εδώ είτε από εκεί, καλά είναι να έχω φως και από τις δύο μεριές. Ναι. Θέλω να κάτσω από εδώ, τσακ, βάζω από εδώ. Ισχύει. Μπορεί από εκεί να έχει εμπόδιο ή να έχει ένα κακό γείτονα στο κάμπινγκ. Οτιδήποτε, ναι. Ναι. Όχι, ισχύει. Αφού από εδώ θα κάθεστε και από εδώ θα είναι η σκηνή, βάλει ένα φως και από εδώ. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ξέρεις τώρα, Βασίλη, όταν θα τελειώσει και μπήκε η σκηνή και πας σε ένα χώρο με πράσινο κτλ. Κτλ. Και το στήσεις κανονικά και τραβήξουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε και το βίντεο, τότε θα δείξει. Θέλω να το βάλω και τότε θα είναι όλα τα λεφτά. Θέλω να το βάλω μια ρίγα, κάτι. Και αυτό πρόσεχε πίσω σου, μην πέσει το φως. Θέλω να το βάλω μια ρίγα και... ξέρεις, ένα σχέδιο. Ναι. Ωραία. Προχωράμε καλά, δυνατά. Και πολύ ωραία έκατσαν αυτά τα κουτιά. Ναι. Ξέρεις τι χωράνε αυτά τα κουτιά, φίλε. Πολύ πράγμα. Πολύ μεγάλα, φίλε. Σε ένα κουτί βάζεις τα sleeping bag. Ό,τι θέλεις βάζεις μέσα. Μαξιλάρι. Εγώ σκέψου ότι στη μηχανή από πίσω που είναι τόσο μικρό το βαλιτσάκι, εκτός το κράνος, έτσι, είχα βάλει αδιάβροχο, παντελόνι. Ένα παντελόνι, σαγενάρες μέσα, εσώρουχα, ιστορίες, και τα αδιάβροχα είχα μέσα, έτσι. Και είδες πως κουβαλάω εγώ με τη σακούλα της παγωθήκης είχα μέσα, το νερό είχα μέσα. Πού είναι εμπειρίες? Εμπειρίες? Χρειάζονται. Χρειάζονται και μπύρες μέσα. Όχι, μπύρες δεν είχα μέσα, σακούλα, είχα μόνο νερά. Αυτό εδώ παίρνουμε μπύρες. Εννοείται. Έχουμε πράγμα. Σκέψε τώρα εκεί πέρα μέσα τι παίρνει. Έτσι, όταν όλα αυτά εγώ τα βάλα σε ένα... το σεντάν που έχει πορμπαγκάζ, γαλαρία. Άλλο κενό, πάλι. Καταλαβαίνεις, οι καρέκλες. Έχει πορτάκι εδώ. Έχει πορτάκι εδώ. Ναι. Και θα παίρνουν από εδώ πέρα. Θα ανοιχτεί πορτάκι λοιπόν εκεί. Εδώ θα για έχει να μπορούν να μπουν οι ομπρέλες. Ένα νερό και ένα μπρίζα. Και μια μπρίζα, ναι. Και εδώ πάνω θα έχει. Το πάνελ. Το πάνελ και σκέφτομαι πως βάλω κανένα. Καμία μικρή σκάρα. Από πιο μπροστά. Πολύ μικρούλα. Ναι. Γιατί μπορεί να βάλεις μέχρι και γεννήτρια να δουλεύει. Δεν ξέρω όμως άμα ακούγεται, κάνει κραδασμούς. Σίγουρα θα ακούγεται η γεννήτρια. Όχι, δεν ακούγεται, κάνει, βγάζει κραδασμούς. Δηλαδή, επειδή θα φαίνει στο κάμπερ, ντρίζει. Εδώ θα παίξει καλλιτεχνία, travel moto. Ναι, πάνω σε λάστια. Δεν θα είναι εκεί και θα ταξιδεύω. Απλά μπορεί να το βάλω εκεί. Ναι. Για να μην είναι τα πράγματά μου ένα εδώ, ένα εκεί, να είναι όλα πάνω, ρε παιδί μου. Ναι. Μία inverter να δουλεύει, λίγο ρεύμα θέλει, για να γεμίζει το κλιματισμό. Να έχει κλιματισμό. Ναι. Το έκανα άσπρο σε φωτογραφία και είπα θα πλάκει. Πολύ καλύτερο το άσπρο. Εντάξει, φαίνεται μεγαλύτερο το άσπρο, πάντα. Δείχνει. Η αντανάκλαση στον ήλιο είναι διαφορετική, η απορρόφηση της θερμοκρασίας δεν είναι, της θερμότητας δεν είναι όπως είναι σε αυτό. Έξω είναι γκρι και μέσα είναι άσπρο. Μα ήταν το αντίθετο, θα ήταν ωραίο. Κοίταξε, μέσα το λευκό, σε αυτά τα μικρά το βάζουν σίγουρα για να μεγαλώνει. Γιατί όσο πιο σκοτεινό είναι, τόσο κλείνει το μάτι, έτσι και φαίνεται και μικρότερο. Τώρα, το λευκό που έχει μέσα είναι πανέμορφο. Μια ταπετσαρία θέλεις, η οποία να δουλέψει μαύρο-άσπρο για μένα, θα στη δείξω που έχει και βελουτέ. Θα στη δείξω εγώ πώς είναι και μας αρέσει. Θα τη δεις. Την έχω δει. Πότε, πού. Δεν μπορώ να θυμηθώ, θα θυμηθώ. Θα θυμηθώ και θα σου πω. Μέχρι. Θα λέω τον κόσμο, γιατί μερικοί μπορεί να θέλουν να κάνουν καμιά κατασκευή. Αυτά εδώ πέρα τα έχω κολλήσει για να μην κόβουν. Μετά από εδώ πέρα θα βάλω ένα. Σαν λαστιχημένη μοκέτα. Δεν θα έχετε συμπαθεί αυτό. Ναι, καθόλου, εννοείται. Απλά τώρα είναι πρώτη μέρα. Όχι εδώ... πρώτη μέρα, πρώτα 45 λεπτά. Ναι.
Ωραία, ωραία, ωραία. Θέλει πολύ, πολύ σκέψη από θέμα να είναι και όμορφο. Δηλαδή... Ήδη ομόρφαινε. Αυτός είναι σκελετός. Τώρα αυτό μπορείς να το ντύσεις εδώ. Ό,τι θες, ναι. Με φλούδα, πολύ ψηλό. Ό,τι θες. Μπορεί να με το Ζαμπέτα τώρα να κάνουμε κάτι. Γιατί εμείς με το Ζαμπέτα μιλούσαμε γι' αυτό και μιλούσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι όμορφο. Φτιάξε τη βάση εσύ που θες να είναι τα πράγματα και έλα μετά να το σενιάρουμε, με λέει. Θα σε δώσω ιδέες, μπορεί να σου πω βάλε αυτό εκεί, κάνε αυτό έτσι για να είναι όμορφο. Ναι. Δηλαδή και αυτή είναι τα πετσαρία, μπορεί να με δώσει, να γνωρίζει κάτι, να έχει περάσει και να μου πει βάλε αυτό. Λοιπόν, πρόσεξέ μου να δεις, εγώ τώρα έτσι που το βλέπω, τι θα άρεσε εμένα. Ναι. Όχι εσένα, εμένα. Ωραία. Λέω τώρα, μια ταπετσαρία από αυτήν που είδα, η οποία ήταν με λωρίδες μαύρο, άσπρο και το μαύρο ήταν βελουτέ, ενώ η άσπρη δεν ήταν βελουτέ, αλλά σε ένα ύφασμα... Μην πού να σου πω την κάμερα γιατί... Ναι, αλλά σε ένα ύφασμα πάρα πολύ ωραία. Αυτό όλο το κάτω εδώ πέρα θα προσπαθούσα να το κλείσω όλο με plexiglass. Τώρα πώς, απλά εγώ λέω. Θα βγαίνουν τα κουτιά μετά. Όχι, με κάποιον τρόπο και από μέσα θα βάζα φωτεινό. Θα βάζα φως, συγγνώμη. Θα βάζα LED φωτάκια τα οποία θα ήταν ή μπλε οτιδήποτε και θα φώτιζε όλο το κάτω. Για μένα. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Για μένα. Τώρα, αυτό είναι θέμα γούστου, έτσι. Ναι, κατάλαβα τι λες. Θέμα γούστου. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ τώρα. Έτσι πως ξεκίνησα. Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή έτσι που σκέφτομαι εγώ, δηλαδή έτσι που θα το φαντάζομαι εγώ. Βέβαια, μιλάμε, εγώ έχω επενδύσει πολύ στο μυαλό για να σε σκέψει, για να βγει ελαφρύ. Ναι. Δηλαδή, αυτά που λες εσύ τώρα, το έντυνα με ξύλο αυτό, μπορούσα να πω ένα ξυλουργό, φτιάξε το και πες μου ποια μέρα έρθαν το. Όχι, έτσι πως είναι, όχι με ξυλουργό. Αυτό θα ήταν 150 κιλά 200. Ναι, αν έβαζες ξύλο θα, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κάτσε τώρα ένα κομμάτι, κάτσε να τελειώσουν όλα. Εδώ ένα κρεβάτι έβαλες μέσα, μια κατασκευή έβαλες και απευθείας. Εντάξει, τώρα θα πούν πολλά. Θα πούν έχει γίνει σαν οτιδήποτε. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Όποιος το δει, παιδιά, από κοντά. Δεν τελείωσε. Ναι, ναι. Δεν τελείωσε. Εντάξει, ας δούμε το πρώτο βίντεο. Ναι. Μέχρι και το τελευταίο και. Πρόσεχε λίγο. Ξέρεις πόσα βίντεο υπάρχουν που φτιάχνουν κάμπερ ή ανακατασκευές ή τα, ναι, τα φτιάχνουν, ναι, από το μηδέν ή άλλοι τα παίρνουν έτσι και τα φτιάχνουν. Δεν μπορούσα από το πρώτο να πεις τι είναι αυτό. Σωστά. Δηλαδή. Λοιπόν, καταρχάς, για το χώρο του Βασίλη, έχεις κάνει μια πάρα πολύ ωραία κατασκευή, ελαφριά, πολύ ελαφριά, με σίδερο, στραντζαριστό, έβαλες και πάνω και το πλέγμα και από κάτω έχεις δημιουργήσει τέτοιους χώρους, παιδιά, που είναι δύο πολύ μεγάλα... Λοιπόν, να το βγάλουμε. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι το ένα. Δεν ξέρω στο βίντεο πώς φαίνεται. Και εννοείται θα παίρνει τρία τέτοια. Συν ότι εκεί πέρα πίσω, ανοίγοντας την τρύπα από τα πλάγια όπως σας έδειξε ο Βασίλης πριν, θα μπουν ομπρέλες, οτιδήποτε, ψάθες κτλ. Κτλ. Οπότε ο χώρος μεγαλώνει και θα είναι πολύ. Και αυτά δεν είναι και βαριά, οπότε από τη στιγμή που δεν είναι βαριά... Κοίτα, καρέκλα θες. Ναι. Δεν μπορείς να μην την βάλεις. Και σίγουρα. Δεν μπορείς την έχεις εδώ πέρα. Και το τραπεζάκι το σπαστό. Ναι. Και ένα τραπεζάκι, ναι. Τα θες αυτά, πως ναι, ναι. Δύο καρέκλες και ένα τραπέζι. Αυτά κάπου πρέπει να μπουν. Πού θα μπουν. Δεν θα τα πάρει από εκεί πέρα πίσω. Μόνο από εκεί. Α, μπράβο. Τώρα, άμα δεν μπαίνουν εκεί για τον ΑΒ λόγο, θα μπορούσαν να μπουν σε κουτί μπροστά. Γεια. Yeah. Έξω. Γεια. Yeah. Καταλαβες. Yes. Και εκεί μπορούν να μπουν. Δηλαδή, πώς έχουν τα τρία. Ναι. Αλλά αν μπορέσω και τα βάλω εδώ μέσα, για να έχω εκεί ελεύθερο χώρο να βάλω τη σόμπα. Έχεις, θα έχεις. Και να έχω και εντελώς ελεύθερο χώρο. Μπορεί να έχω κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να. Κάτι άλλο. Όλα τα τροχόσπεδα έχουν μπροστά αυτούς τους χώρους για να εκμεταλλεύονται. Επίσης, ξέρεις τι θα έχω εκεί, μπροστά. Τι? Το γκαζάκι. Ναι. Γιατί δεν θέλω εδώ μέσα να έχω γκαζάκι να κοιμάμαι. Σωστός. Εδώ θα έχει ηλεκτρικό μάτι, αφού θα έχω ρεύμα. Ναι. Ηλεκτρικό μάτι, κανονικά. Ναι. Τώρα, άμα θέλω για πολλά, να μαγειρέψω πολλά πράγματα, να μην τρώω την μπαταρία, θα βάλω το γκαζάκι. Ναι, κεραμική εστία από πάνω. Που είναι και μοντέρνο και ωραίο. Μονή. Πρέπει να είναι 350 βατ. Α. Δηλαδή, όχι, για να μην με τρώει την μπαταρία, ρε παιδί μου. Τι θα μαγειρέψω εγώ τώρα. Ναι, ναι, τίποτα.
Μακαρόνι και αυγό. Τίποτα άλλο δεν πρόκειται να γίνει εδώ. Σε εστιατόρια. Μόνο και... αυτό. Και ξέρεις, καμιά φορά κάθεσαι. Είσαι το μεσημέρι, παράδειγμα, στη Λευκάδα. Και κάθεσαι και λες, πεινάω. Τώρα στο γρήγορο το τι να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το απόγευμα θα πάμε για εστιατόριο. Ναι. Δηλαδή να κάτσω τώρα. Να κάνω τι, να γλιτώσω λεφτά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ναι. Πρώτον. Και δεύτερον, να σου πω κάτι. Λεφτά, κάθομαι και σου. Γιατί να μαγειρέψεις μέσα στο τροχοσπιτάκι τώρα αυτό. Πω τώρα, στην έκτακτη. Έκτακτη. Α, γιατί άμα θες να κάνεις φαγητά, ναι. Θες μια κουζίνα τεράστια. Να έχει απορροφητήρα. Ναι, να έχει απορροφητήρα. Να μην βρέχεσαι, να είσαι μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ τώρα με έχει κρύο, πάρω τηλέφωνο και θα πω ναι, γεια σας. Ακριβώς. Ναι. Φέρτε μας μια πίτσα στο τάδι. Ακριβώς. Εσένα σε ενδιαφέρει η άνεση, η ξεκούραση. Καφέ θέλω να κάνω εγώ. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί παράδειγμα μου πω Βερδικούσια δεν έχει Μικέλ. Σωστά. Επίσης έχει ανθρώπους που κάνουν καφέ. Δεν ξέρω άμα κάνουν το φρέντο που θέλω εγώ. Το φτιάξω. Παντού κάνουν καλούς καφέδες. Ναι. Παντού κάνουν όλοι καφέδες. Καθένας που κρατάει μαγαζάκι και πουλάει καφέ κάνει καλούς καφέδες. Θα βγω στην ταβέρνα εκεί, θα βγω. Τέτοιο, αλλά άμα είσαι τώρα πάνω από Μαμαλή, τι το πεις στον Ανφέρμε πάνω καφέ. Όχι. 15 χιλιόμετρα στα 1200 μέτρα. Γκαζάκι, ναι. Νεράκι και καφεδάκι. Δεν έχω πάει, ας πούμε, σε μερικά σημεία δεν φτιάχνουν καφέ μερικοί. Ναι. Δεν είναι. Το δικό σου είναι. Ναι. Μακαρόνια, παίρνεις μια κούφτα, παίρνεις. Ακριβώς. Το νερό, ακριβώς. Έχεις λίγο λατάκι, τάκ, 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 την ψιλοβγάζεις για να πας μετά το ψυγείο, ένα κρύο νερό να μην πίνεις κατούρι. Ακριβώς. Το πήρες. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ούτως άλλως, το όμορφο είναι η περιπέτεια. Και η περιπέτεια συνήθως καλά είναι να μαγειρεύεις έξω. Όχι, έχει τόσο ωραία πράγματα ο Ζαμπέτας. Ξέρεις τι. Όχι. Πάντα. Η δικιά μου η κουλτούρα, όπως το έχω στο μυαλό μου, εγώ το έχω πιο απλό. Ναι, ναι. Πιο okay. Απλό το έχω. Τηλέφωνο. Ναι. I coming. Θέλω τα βασικά τα έχω όλα, έτσι. Έχω μπρίκια, I coming, τα έχω όλα αυτά. Αλλά το minimum. Το minimum. Και το minimum να θες, πάλι θες να τα πάρεις αυτά. Ναι. Αλλά εγώ τα έχω αυτά. Δεν θα πάρω μεγάλη κατσαβολή. Τι να μαγειρέψω. Ναι. Πολλοί μπερδεύονται ότι ένα τροχόσπιτο, ας πούμε, πάει με την οικογένεια άλλου στο παρκάρι σε ένα κάμπινγκ, κάθεται 15 μέρες, έχει τραβήξει όλη την πραμάτια, τρώνε, πίνουν εκεί, τη βγάζουν τζαμπέ. Εγώ δεν θα κάνω έτσι. Ναι. Θα πάω Μαμαλή, θα πάρω τα σουβλάκια από μέσα εκεί που ψήνουν. Ναι, βέβαια. Θα κάνω και καμιά μακαρονάδα το μεσημέρι, γι' αυτό. Ένας travel moto έχει άλλες αρχές. Αλλά θέλω καθένας, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι όλοι. Άλλα γούστα, όχι αρχές, να το πούμε αλλιώς. Καθένας με το γούστο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δηλαδή. Σωστός. Δεν είμαστε όλοι τα ίδια πράγματα. Γεια. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα που θέλω εγώ τώρα εδώ πέρα τα βλέπω όλα. Αυτή την πόρτα τώρα, για ποιο λόγο θέλεις εσύ να ανοίγει από την άλλη πλευρά, ώστε να εξηγήσεις λίγο τον κόσμο. Γιατί έχει εκεί μια άλλη. Ναι. Και όταν συνήθως κάθεσαι από αυτή την πλημεριά, ναι. Συνήθως, αφού έχει αυτή την πόρτα, ναι. Και να μην την έχω στη μέση, ναι. Δηλαδή εδώ μαγειρεύεις, τσακ, ναι. Αυτό, οπ. Δηλαδή για να καταλάβεις, και έχει μια πορτούλα. Ναι, σωστά. Και λογικά, άμα θες να παρκάρεις, λογικά, συνείδητα, πας από εκείνη τη μεριά. Ναι. Δεν πας από εδώ από πίσω. Ναι. Γιατί δεν την έχω μπροστά μου. Ναι, συνήθως. Εδώ παίρνεις καφέ, εδώ θα είναι η καρέκλα από εδώ. Ναι, η πόρτα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα τροχόσπιτα είναι δεξιά, γιατί εννοείται πες ότι κάπου έμεινες, έκανες, έρανες, αριστερά είναι ο δρόμος. Δεξιά συνήθως κατεβαίνεις από εκεί και για λόγους ασφάλειας. Γι' αυτό και η πόρτα ίσως ανοίγει από εδώ μεριά και δεν ανοίγει από εκεί μεριά. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να μην ισχύει αυτό που λέω. Okay. Απλά ανοίγει σε περίπτωση που έμεινες κάτι, θέλεις να πάρεις κάτι από πίσω, για σκέψου να ανοίγει από την άλλη την πλευρά. Έτσι, θα έμπαινε μέσα στη μέση του δρόμου. Η πόρτα σου. Ναι. Ίσως γι' αυτό την έχουν και ανοίγει προς τα δεξιά. Να έχω ένα ημάδα να μην μπορεί να φτάσει, να έρθει μέχρι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Λέω τώρα εγώ έτσι, δεν ξέρω. Θα έχει την μπουκαλίτσα, την μπουκάλα την μεγάλη. Ναι. Θα ανοίγει και δεν θα μπορεί να ανοίξει κι άλλο. Θα έχει και ένα ημάδα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό που είπες τώρα με έδωσε ιδέα. Ναι.
Λέω τώρα μήπως, γιατί κατά πάσα πιθανότητα κάτι τέτοιο παίζει. Τώρα στην Αγγλία σίγουρα παίζει από την άλλη πλευρά. Γιατί πάνε ανάποδα. Κατάλαβες. Απλά να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να έχει την πόρτα από εδώ μετά. Αλλά αν έχει την πόρτα από εδώ, είναι ο δρόμος. Ναι. Αυτοί καλά το σκέφτηκαν. Ναι. Γιατί ξέρεις, εγώ το είδα και λέω, καλά χαζί είναι, γιατί τη βάλαν έτσι. Και οι δύο πόρτες που είναι έτσι έχουν το λόγο τους. Βέβαια. Μπορεί και από την νομοθεσία να απαγορεύεται. Δεν ξέρω, εγώ έτσι πιστεύω. Για λόγω ασφαλείας και τα λοιπά, κατεβαίνεις, έμεινες κάπου και τα λοιπά. Από λόγω ασφαλείας μπορώ να το κάνω εγώ να μην ανοίγει, μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Τέλος. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις στον δρόμο. Ναι. Μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά η νομοθεσία τι λέει, μπορεί να λέει όπου απαγορεύεται. Ναι, πρέπει ναι. Να εκταίω, η πόρτα είναι για ανάποδα. Αυτό πρέπει να το ρωτήσω πριν επέμβω. Ρώτα το Ζαμπέτα. Αυτό τα ξέρει σίγουρα καλύτερα από εμάς. Ωραία. Αλλά πολύ ποιότητα, ρε φίλε. Πολύ ποιότητα. Βλέπεις εδώ την πόρτα. Κοίταξε εδώ τι χώμα που έχει. Ναι. Λες και. Μόνος είσαι παντού. Μόνος είναι. Κάτσε το βάλω εδώ να μην. Και επεξεργασμένο και καλά κιόλας. Αυτό ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Εγώ σε λέω τώρα, φτιάχνω εγώ σε ένα τρέιλερ. Με κάνει ο τουρλακόπουλος ένα σασί. Τι άδεια θα έχει. Θα έχει φρένα. Άμα πάρω το τρέιλερ και έχει φρένα, θα είναι. Το τρέιλερ θα κάνει 2.000 ευρώ. Πάει το διχίλιαρο. Ναι, ναι. Να πας να πάρεις τελικά, θες ένα χιλιάρικο τελικά. Ναι, ναι. Κάτσε, κόψε τα. Βάλε, κοίτα εδώ πέρα πόσο δουλειά. Ποιος τα κάνει αυτά. Ναι, ναι, ναι. Βρες εδώ πέρα τέτοια. Εντάξει. Θα έχω 3 μήνες εδώ, θα αφήσω τη δουλειά μου ναι. Που δουλεύω. Πληρώναμε, όπως όλους κόσμος. Ναι, ναι. Και θα, δεν με συμφέρει. Ναι, ναι. Εμένα δεν με συμφέρει και αυτό που κάνω. Δηλαδή, άμα μπορούσα να κάνω μια έτσι, να πληρώσω κάποιον για να το κάνει. Εντάξει, εγώ πιστεύω αυτό, ότι. Και αυτό το κάνω λίγο νταλκά. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι και ο Τουρλακόπουλος, επειδή είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και κάνει ίσως τα καλύτερα. Το σασί θα σε κάνει, δεν θα σε κάνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, κάνει τα καλύτερα. Αυτό είναι πουλιαστέρας. Ναι. Έχει μόνωση και πουλιαστέρας πάλι. Ναι. Θα κάτσει τώρα το Τουρλακόπουλο να σε ξεχαρμανιάσει. Ξέρετε, πει. Άρα ψηλεμάστε από εδώ, έχουμε δουλειές. Ο Τουρλακόπουλος μπορεί να έχει παραγγελίες 30 τρέιλερ. Ναι. Θα αφήσει αυτά και θα ψάχνει να βρει πουλιαστέρα και λαμάκια. Ναι. Εντάξει, έχει άλλη γραμμή παραγωγής. Έχει παραγωγής. Έτσι, έχει άλλη γραμμή παραγωγής τώρα. Αυτός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αυτός κάνει τρέιλερ πολυτελείας και πραγματικά πολύ ποιοτικά. Οπότε τώρα άλλη γραμμή παραγωγής. Τώρα, άμα θα μπει σε μια τέτοια γραμμή παραγωγής να κάνει κάτι τέτοια, σίγουρα και αυτός θα την ψάξει. Λοιπόν, έγινε πολύ ωραίο, Βασίλη. Πραγματικά. Πραγματικά. Συνεχίζουμε, παιδιά. Ναι, λοιπόν, να πιούμε τις μπύρες μας και μόλις γίνω εγώ γκολ, εδώ θα κοιμηθώ. Μια χαρά, θα σε φιλοξενήσω. Απευθείας. Συνεχίζεται το επεισόδιο. Κάθε λίγο που θα έχω. Λογικά αύριο θα έχω επόμενο επεισόδιο. Ναι, να έχεις. Αν και ξέρεις τι, θέλω. Αυτό έχει 3 μέρες για μένα δουλειά. Για μένα. Μετά είναι Ζαμπέτας. Αλλά θέλω να το φτιάξω και να μην το κάνω την άλλη μέρα. Θέλω να περάσει μια μέρα να σκεφτώ. Ναι. Γιατί εγώ αύριο θέλω να κάνω άλλες δουλειές και με έρθει στο μυαλό και λέω από αυτό μήπως να σκεφτώ ιδέες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η κουζινούλα εδώ πέρα, πώς θα είναι. Αυτό εδώ ας πούμε σκέφτομαι να το στρογγυλέξω εδώ. Ναι. Γιατί δηλαδή, μπορεί να χτυπήσεις. Ναι. Πρέπει να σκεφτώ μερικά πράγματα. Λοιπόν, okay. Αυτό ήταν το βιντεάκι, τώρα δεν μπορούμε να φωνάξουμε γιατί είναι κοιμούνται εδώ στα 3 μέτρα από όλες τις μεριές. Αυτό ήταν το βιντεάκι, κυρίες και κύριοι, τα λέμε στο αυριανό. Σας έχω θεματάκι, μπορώ να σας δείξω σύντροφα κατασκευές, πώς κατασκευάστηκαν, γιατί έκανα τις κατασκευές και μιλούσα, έλεγα αυτό κολλιέται έτσι, αυτό για εσάς που σε ενδιαφέρουν σύντροφα κατασκευές, μπορείτε να το δείτε. Αυτά, τα λέμε.